Διαφορετικό, σε ριζικές αλλαγές στο αεραστεχνικό ψάρεμα προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θέτοντας σε διαβούλευση, το έχει θέσει βέβαια σε διαβούλευση, ένα σχέδιο σχετικό με τους όρους και τις προϋποθέσεις της άσκησης της αεραστεχνικής και αθλητικής αλληλείας. Έχουμε μαζί μας τον αρχηγό, τον Γενικό Αρχηγό του Συλλόγου Αεραστεχνών Αλλιέων, τον κύριο Νάσο Βουγιουκλή. Ονειρέας, έτσι λέγεται ο σύλλογος. Καλησπέρα σας, κύριε Βουγιουκλή. Καλησπέρα, κυρία Αλλιοπούλου. Δεν σας ακούμε μετά. Καλά. Να ακούτε τώρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να διορθώσουμε λίγο τον ήχο. Δεν ακούω τον κύριο Βουγιουκλή. Να ακούτε. Δεν έχω καθόλου ήχο. Τώρα σας ακούμε, τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και σας, κύριε Αλλιοπούλου. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Κύριε Βουγιουκλή, έτσι αντιδράτε στο νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι σε διαβούλευση και θέτει αρκετούς όρους για την αεραστεχνική αλληλεία. Για πείτε μας, πού ακριβώς διαφωνείτε? Ακούστε, είναι πάρα πολλά τα σημεία που διαφωνούμε, για να μην πω σε όλα τα σημεία. Έως τώρα ίσχυε, σε ό,τι αφορά την αεραστεχνική αλληλεία, ίσχυε το προεδρικό διάταγμα του 85. Ένα προεδρικό διάταγμα, δηλαδή, και ένας νόμος που ισχύει πάνω από 30 χρόνια και, ο οποίος είχε ένα πλαίσιο, το οποίο τηρούσαμε βλαδικά όλοι οι αεραστέχνες και ήταν όλα καλά μέχρι τώρα. Βέβαια, οι εταιρείες αλλάζονται, ορισμένα πράγματα θα θέλανε τροποποίηση, θα θέλανε σίγουρα ορισμένες αλλαγές, αλλά όχι αυτό το τσουνάμι που ήρθε τώρα με αυτό το καινούριο προεδρικό διάταγμα, που είναι προς ψήφιση. Να το πάρουμε έτσι σιγά σιγά ένα-ένα. Από ό,τι έτσι έχω διαβάσει και έχω σημειώσει εδώ, απαγορεύεται η αεραστεχνική αλληλεία με τη χρήση οποιοδήποτε τηλεκατευθυνόμενου μέσου ή τηλεκατευθυνόμενης συσκευής ψαρέματος. Ναι, ναι. Για πείτε μας γι' αυτό. Μια λάθος απόφαση. Αυτή είναι μια εισήγηση, τέλος πάντων, γιατί ακόμα δεν έχει. Είναι προς διαβούλευση όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί οποιοδήποτε τηλεκατευθυνόμενο μέσο, εννοεί αυτά τα μικρά, τα σκαφάκια που τηλεκατευθυνόμενα, ναι, που στέλνουν το δόλωμα μέσα. Αυτά δεν ψάρεται. Αυτά πρέπει να μεταφέρουν. Το καλά είναι ψάρεται. Δεν έχει κάτι που να λιώνει τη μορφή του ψαρέματος ή να δημιουργεί άλλες προϋποθέσεις. Ανταυτού, αν δεν το κάνει έτσι ο αεραστέχνης ψαράς, να στείλει το δόλωμά του μέσα, ένα ζωντανό δόλωμα, θα αναγκαστεί να το στείλει κολυμπώντας με ό,τι κινδύνους σε περιέχει ή με κάποιον άλλο τρόπο. Είναι ένα μέσο δηλαδή, σαν αυτά τα τζάμπο που παίρνουν τα τζάμπο τα σκαφάκια, ένα μέσο για να μπορεί να ρίξει το δωρμάτιο λίγο πιο μακριά, ενδεχομένως για να στοχεύσει σε πιο επιλεγμένα θυράματα, έτσι. Ναι, ναι. Και σε πιο πέρα. Αποφεύγοντας έτσι μικρόψαρα και οτιδήποτε άλλο που δεν επιτρέπεται. Mm-hmm. Είναι λάθος το μέτρο αυτό, όπως είναι και άλλα μέτρα. Χαρακτηριστικά το πιο αστείο που έχω κοιτάξει όπως όλη την ψαρτική κοινότητα, όλη την ψαρτική κοινότητα γελάει με αυτό το μέτρο που θέλουν να περάσουν. Την απαγόρευση του ζωντανού δολώματος. Αυτό, ναι. Εντάξει, είναι πολύ αστείο. Το 95%, για να μην πω το 99% των δολωμάτων που χρησιμοποιούμε όλοι οι εραστήριοι ψαράδες, είναι ζωντανά δολώματα. Είναι σαν να σου λέει, σαν να σε αποτρέπει, σου λέει μην πας για ψάρμα. Και βέβαια είναι και θεωρούνται έτσι τα καλύτερα για την προσέλκυση των μεγάλων ψαριών, έτσι. Βέβαια. Ο στόχος του εραστήριου ψαρά είναι να είναι μέσα στους νόμους, στα όρια που ορίζουν νόμους, και να μην ξεφεύγει από αυτούς. Είναι μια δραστηριότητα αναψυχή στην ουσία, το αεραστεχνικό ψάρεμα. Και ούτε βιοποριστικό είναι για εμάς τους αεραστέχνες, ούτε αποσκοπούμε σε κέρδη από αυτό. Κάνουμε το χόμπι μας, χαλαρώνουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Θα έπρεπε να υπάρχει μια διαβούλευση ή μια συζήτηση πάνω σε αυτό το καινούργιο προεδρικό διάταγμα. Βασικά με τους άμεσα εμπλεκόμενους που είμαστε εμείς αεραστέχνες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Σε αντίθεση, άμα κοιτάξουμε άρθρο προς άρθρο την καινούργια πρόταση που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξη, το Υπουργείο Κοντισατόρα, τέλος πάντων, θα δούμε ότι αυτό είναι σαν να έχει υπαγορευτεί από επαγγελματίες αλλής. Οι επαγγελματίες αλλής έχουν βάλει εδώ και πολύ καιρό στόχο εμάς τους αεραστέχνες, δεν ξέρω για ποιο, δεν είμαστε εμείς απειλή για τη θάλασσα, ισχυρίζονται ότι είμαστε απειλή για τα ελιευτικά αποθέματα της χώρας μας. Αντιθέτως, τα ελιευτικά αποθέματα της χώρας μας δεν υπάρχει καμία τεκμηριωμένη μελέτη, επιστημονική μελέτη ότι απειλούνται, ότι υπάρχει απειλή.
Και αν όντως υπάρχει όπως ισχυρίζονται, θα πρέπει να κοιτάξουν πιο βάθια. Να κοιτάξουν τα εργαλεία που αλλιεύουν υπερεντατικά, τα βαριά εργαλεία, η βαριά βιομηχανία της αλλίας, που αλλιεύει ασύστολα, ασύστολα λέμε, και χωρίς κανένα συνδυασμό και σαρώνει τα πάντα. Εκεί θα πρέπει να στοχεύσουν όλοι, εκεί θα πρέπει να στοχεύσει και η πολιτεία και να εφαρμόσει μέτρα. Σε ό,τι αφορά εμάς τους αεραστέχνες, θα μπορούσε να ισχύει ό,τι ισχύει μέχρι τώρα, απλά να υπάρχει πιο καλή αστυνόμευση και πιο καλή τιμωρία συσσαγωγικά όσων αυτών παραβαίνουν τον νόμο. Είναι πολύ σαφές. Εσείς όλα αυτά τα βλέπετε ως τιμωρία, έτσι, κύριε Βουλευτή? Σαν τιμωρία φαίνεται, αλλά πιστεύω ότι είναι μεθοδευμένο, κύριε Αλλιόπουλου. Σας το ξαναλέω. Τώρα με στη διάρκεια της καραντίνας, και αυτή είναι η άποψη πολλών από εμάς, τώρα στη διάρκεια της καραντίνας είχε απαγορευτεί το ψάρεμα για πολλούς μήνες, ανέτεια, όπως εγώ τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, είχα την φιλοξενία πάλι στην εκπομπή σας. Πιστεύω ότι όλο αυτό έγινε γιατί υπήρχε σε όλο αυτό το παιχνίδι εισαγωγικά που παίζεται, υπήρχε μία μέτρηση που έλειπε. Αυτή η μέτρηση ήταν πόσος τζίρος διαφεύγει από τις επαγγελματίες, πόσος τζίρος διαφεύγει από αυτούς τους αεραστέχνες. Γιατί καλώς ή κακώς, όσοι εμείς ψαρεύουμε, ασχολούμαστε με θάλασσα, το σπίτι μας δεν μας λείπει ποτέ το ψάρι. Mm-hmm. Και δεν λείπει ίσως και από κανένα σκηνή, από κανένα φίλο, γιατί δίνουμε ψάρια και μοιράζουμε. Όλα αυτά είναι χαμένα λεφτά από τη βιομηχανία της αλλίας. Είτε αυτή έχει τη μορφή της βαριάς βιομηχανίας. Γι' αυτό σας μειώνει και τα κιλά των ψαριών που μπορεί να αλλιεύσετε. Ναι, ακριβώς. Είναι διαφεύγοντα κέρδη και από τις ιχθυοκαλλιέργειες που έχουν μπει χοντρά στο παιχνίδι πλέον και στις αγορές και κυριαρχούν. Όλα αυτά λοιπόν μετρηθήκανε, πιστεύω, αυτό το διάστημα, γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο γιατί να απογορευτεί το ψάρεμα τόσους μήνες. Όλα αυτά μετρηθήκανε, είναι μεγάλος ο τζίρος, ο χαμένος, και προσπαθούν με διάφορα τρίκ, τεχνάσματα, πώς θα τα πω, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο να μας αποτρέψουν ή να μας περιορίσουν, να αναγκαστούν να πουλήσουν ανθρώπους τις πάρκες τους, γιατί δεν έχει νόημα τώρα να πηγαίνεις μέσα με ένα φίλο σου να πάρει να ψαρέψει και να σου λέει δεν μπορεί ο καθένα να έχει να παραγάγει 150 γκίστρια. Δεν θα βγω στην θάλασσα. 150 γκίστρια, μα έχει το κάθε άτομο όσο ίσχυε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό να βγει μια φορά μια Κυριακή ένα ψαρά και να ρίξει δύο παραγάγια και να πάρει 10 ψαράγια για το σπίτι του. Τώρα σου λέει ένα παραγάγι. Περιορισμό. Σου περιορίζει να μην χρησιμοποιήσει μέσα στη βάρκα ηλεκτρικό μοτέρ για να ανεβάζει την πετονιά σου. Δηλαδή, αν πα κάπου βαθιά και πρέπει να ρίξει την πετονιά σου με μεγάλο μολύβι για να ψαρέψει, που είναι ανέθικτο να ανέβει με τα χέρια. Σου απαγορεύει να βάλεις τέτοιο μοτεράκι και να ανεβάσεις. Αν είναι κάποιος με κινητικά προβλήματα ή κάποιος που μεγάλο ηλικία που δεν αντέχει αυτή την κόπωση, είναι σαν να του λέει σταμάτα το ψάρεμα, φίλε, και μην ξαναβάζεις. Εντάξει, είναι αστεία τα πράγματα τώρα. Ορισμένα άρθρα δηλαδή είναι πάρα πολύ αστεία. Περιορίζει το υποβρύχιο ψάρεμα. Το υποβρύχιο ψάρεμα, το αστυνομικό υποβρύχιο ψάρεμα, είναι το πιο επιλεκτικό ψάρεμα. Ο αλλιάς, ο δίτης που θα κάνει το ψάρεμά του, έχει την πολυτέλεια να διαλέγει το στόχο του, να διαλέγει το θύραμά του, να είναι επιλεκτικός, να μην χτυπήσει μικρό ψάρι, να χτυπήσει, να δει το ψάρι αν είναι το μέγεθός του νόμιμο. Και μπορεί να κάνει στοχευμένη αλλία και να πάρει τα ψάρια που επιτρέπει ο νόμος και να κάνει το ψάρεμά του μετά. Σε αντιθέσει με τα δίχτυα ή οτιδήποτε άλλα εργαλεία που όταν πέσουν κάτω, ό,τι πέσει απάνω είναι τελειωμένο. Και ακόμα και με τις υπόλοιπες μορφές αστυνομικής αλλίας που ρίχνεις μέσα την πετονιά σου στα γκίστα σου και δεν ξέρεις τι ψάρι θα τσιμπήσει. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν φτάνει που τους τιμωρούσε μέχρι τώρα, τους απαγόρευε το Μάιο, χωρίς κανένα λόγο, τώρα τους προσθέτει και τον Απρίλιο. Ναι. Τους απαγορεύει να ψαρεύουν και τον Απρίλιο. Εντάξει, ναι, σας λέω είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Είναι ίσως λίγο πονηρά, δηλαδή δεν ξέρω τώρα αυτή η στοχοποίηση των αεραστεχνών. Τι θα σημαίνει, αν περάσουν αυτά τα άρθρα έτσι, που σας θίγουν, τι θα σημαίνει αυτό για την αεραστεχνική αλλία? Θα σημαίνει πολλά πράγματα μαζί. Καταρχάς θα είναι ο μαρασμός της αεραστεχνικής αλλίας. Πολλοί άνθρωποι θα αναγκαστούν να το εγκαταλείψουν αυτό το χόμπι γιατί είναι πολύ έξοδο. Το να συντηρείς μια βάρκα, να κρατάς μια βάρκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με κάψιμα, με 1002, με εξοπλισμό. Απογοητεύεσαι και κάποια στιγμή θα την αναγκαστείς να τα πουλήσεις και οι υπόλοιποι και οι παράκτοι όλοι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ρώνουν. Θα έχει επίδραση, μεγάλη επίδραση στον κλάδο που αφορά γενικά όλη την αλλιά. Είναι μαγαζά, είναι επιχειρήσεις, είναι 1002 από τους από τον αεραστέχνη ψαρά με ένα πολύ μεγάλο τζίρο ετήσιο που δεν είναι αμέλητο όπως για την κάθε κυβέρνηση και για την κάθε κοινωνία. Θα σημαίνει πολλά. Θα σημαίνει ότι θα κοπεί στον άνθρωπο ένα ακόμα μέσο εκτόνωσης και ψυχαγωγίας. Πολύ σημαντικό.
Η Ελλάδα είναι γύρω-γύρω, βρέχεται από θάλασσα. Ο Έλληνας είναι στη φύση του το ψάρι. Είναι σαν να το κόβει στο οξυγόνο. Υπάρχει μια διέξοδο δηλαδή και στα μικρά παιδιά μια διέξοδο να βγουν προς τη φύση και σιγά-σιγά την αλλοιώνει ή είμαστε στερεί. Θα έχει και, κοινωνικά αντίκτυπα και οικονομικά, είναι σίγουρο. Και από την άλλη να πούμε ότι υπήρχαν και ερασιτέχνες αλληλείς οι οποίοι έβγαζαν και το φαγητό της οικογένειας. Να τα λέμε και αυτά. Πέρα βέβαια από τη διασκέδαση. Βέβαια. Σε αυτό συμφωνούμε. Σας προείπα και ότι οι περισσότεροι ψαράδες, το ψάρι από το σπίτι μας, το φρέσκο ψάρι δεν είναι ποτέ. Πέρα τα ψέματα. Είναι και ένα σύνδεσμο και στον οικογενειακό κουμπαρά αυτό. Βέβαια υπάρχουν και παραβάσεις, έτσι δεν το συζητάω. Δεν λέω ότι είμαστε όλοι αγγελικοί, ότι είμαστε όλοι πρασμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που το είχαν πάρει στραβά το θέμα της αριστερής αλλίας και βγάζανε μεροκάματα εισαγωγικά. Εκεί είμαστε όλοι και σαν συλλόγοι και σαν ομοσπονδία ενωμένοι με την πολιτεία. Να τηρηθούν οι νόμοι και να είναι αυστηροί. Πολύ απλά. Ποιος παραβαίνει πρέπει να τιμωρείται και να μην περνάει στο απειρόβλητο. Τώρα, εμείς κινητοποιούμαστε. Υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις όλη την Ελλάδα. Αυτό το διαβούλευμα είναι μέχρι 4 Ιουνίου σε ανοιχτή διαβούλευση. Σπάνια γίνεται αυτό. Ο νόμος δεν υποχρεώνει το Προεδρικό Διάταγμα να μπει σε διαβούλευση. Είναι καλό αυτό. Είναι μια θετική πλευρά όλο θέμα. Εκτιμάτε ότι αυτός ο προγραμματισμός ίσως αλλάξει? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Ήδη κινείται η ομοσπονδία μας, η ΠΟΣΕΑ. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Συλλόγων Αλλίας έχουν έρθει σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και διαβουλεύσεις με πολλά σωματεία, με πολλούς συλλόγους όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι το Υπουργείο θα σκέψει πάνω σε όλο το θέμα, θα το δει ξανά με άλλη οπτική γωνιά και θα περιλάβει και στη συζήτηση και εμάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, σε αυτή τη συζήτηση που αφορά την ερασιτεχνική αλλία, να είναι μέσα και ερασιτεχνικοί ψαράδες, οι εκπρόσωποι τους. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν τα πράγματα και εύχομαι δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα και να ξανασυνεχίσουμε απρόσκοπτα να κάνουμε αυτό που κάνουμε από μικρά παιδιά. Σε επίπεδο αθλητικής αλλίας? Σε επίπεδο αθλητικής αλλίας και εκεί είναι λίγο ανακατεμένα τα πράγματα. Όλο αυτό το καινούριο που έρχεται τώρα, αλλάζει το καθεστώς που προϋπήρχε. Πολλοί συλλόγοι σαν το δικό μας εδώ στην Καλαμάτα, πάνω που ήταν σε άρνηση, μία με την καραντίνα, τώρα μία με αυτό, ανατρέπει πολλά νομικά θέματα, θα θέλουν διευθέτηση. Εδώ είμαστε για να τα λύσουμε όλα αυτά, να παλέψουμε και okay, να συνεχίσουμε. Θα δούμε, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Εσείς εδώ τώρα σε τοπικό επίπεδο προγραμματίζετε τίποτα για το καλοκαίρι, έχετε προγραμματίσει έτσι αγωνιστικά? Το καλοκαίρι θα είναι πλούσιο σε δράση, γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το φθινόπωρο. Θα προσπαθήσουμε να μην χαθεί καμία μέρα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο είναι να πρέπει να πέρασει το ΔΕΛΤΑ σήμα και να εγκριθεί. Πιστεύω ότι εδώ στον ημερών θα είμαστε OK. Υπάρχει η έντονη κινητικότητα και από σωματεία της Αθήνας και γενικά της υπόλοιπης Ελλάδας, που είμαστε σε συνεργασία. Είμαστε σε ομιλία με όλα αυτά τα σωματεία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προλάβουμε μέσα από τους 3-4 μήνες θερινούς τουλάχιστον και βλέπουμε. Εδώ, σε ό,τι αφορά την Καλαμάτα, θα προσπαθήσουμε φέτος για πρώτη φορά να κάνουμε κάποια εκδήλωση σε μορφή αγώνα event που να αφορά μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών. Να μπορούν να έρθουν με τους γονείς τους μαζί, να ψαρέψουν μία-δύο ώρες, ευχάριστα, να γνωριστούμε, να γίνει σαν happening όλο αυτό το πράγμα. Ελπιστούμε να το καταφέρουμε να το διοργανώσουμε, να προλάβουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, όλη αυτή η καραντίνα μας έχει βάλει και εμάς λίγο σε αδράνεια. Πραγματικά. Κύριε Βουγιουκλή, μας έχετε πει και άλλες φορές ότι και τα παιδιά αγαπάνε έτσι, την αλληλεία, ανταποκρίνονται. Βέβαια. Τα παιδιά λατρεύουν τη θάλασσα και ό,τι έχει σχέση με τη θάλασσα το λατρεύουν. Εξόδου. Τα παιδιά είναι το πιο και είναι και μια καλή διέξοδο, θα λέγαμε. Εννοείται. Ένα εκατομμύριο φορές να σπρώξει το παιδί σου. Εγώ έχω 4 κόρες. Ο Θεός δεν μου έδωσε γι' αλλά μου έδωσε την ευλογία να έχω 4 φορές κόρες. Τις έχω βάλει και τις 4 στο ψάρεμα. Έχουν κολλήσει στο κοπτήρι, δεν μου ήταν πολύ δύσκολο. Σας είπα ότι έχει σχέση με τη θάλασσα, το παιδί ακολουθάει από κοντά. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βουγιουκλή. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να πάρθουν πίσω έτσι κάποια άρθρα που σας θίγουν.
Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Εύχομαι και εγώ να το σκεφτεί πιο καλά η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι θύνοντες που είναι σε αυτό το θέμα, να το σκεφτούν πιο σοβαρά, να μπουν όλα σε ένα τραπέζι, να ξεκινήσουν όλα από μηδενική βάση. Και άμα υπάρχει καλή διάθεση και πρόθεση από όλους, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και αυτό το χόμπι θα συνεχίσει να είναι ψηλά, που είναι ψηλά στις προτιμήσεις, θα συνεχίσουμε να το αφούμε αποσκοπεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Να είστε καλά, επίσης. Καλή δύναμη. Γεια σας. Να πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.